Γεια σας. Είμαι η Έλιτα Μέντερο και σήμερα θα κάνουμε κατημέρες στο σάκι. Κόρτσο πολύ ατόντο, πολλά να αγαπάς με. Κόρτσο πολύ ατόντο, πολλά να αγαπάς με. Από φτάκες κι από μακρά τερεις και εκεί χορτάς με. Από φτάκες κι από μακρά τερεις και εκεί χορτάς με. Η πίτα σαν μη πίτα και τα λοιπόν μη πίτα. Θέλω να το πω σε φαά και καλά συνήψα. Θέλω να το πω σε φαά και καλά συνήψα. Είναι πολύ λίγα τα υλικά μας. Είναι νερό, αλάτι, ζάχαρη, λάδι και αλεύρι. Αυτά είναι τα υλικά μας. Και ξεκινάμε. Βάζουμε πρώτα τη ζάχαρη, το αλάτι και το νερό. Είναι 1,5 ποτήρι νερό. Βάζουμε μαγιά, μπαίνει μόνο το αλάτι και το νερό. Είμαστε στην ταράτσα στο σπιτιό μας και κάνουμε βίντεο. Όποιος θέλει να με πάρει τηλέφωνο και να μου πει να έρθει να συμμετέχει και αυτός στο βίντεο, όποια θέλει. Βάζουμε όλο το λάδι. Ας το ζυμώσουμε τώρα εδώ κάτω. Το ζυμάρι μας δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ σφιχτό, αλλά ούτε και πολύ μαλακό. Μέτριο ζυμάρι για να μπορέσουμε να ανοίξουμε τα φύλλα. Τώρα θα τα αφήσουμε ένα δεκάλεπτο να ξεκουραστεί και μετά συνεχίζουμε να ανοίξουμε φύλλα. Θα κάνουμε κιμά, τυρί, σπανάκι, πράσα, κρεμμυδάκια και μαϊντανό και δυόσμο. Θα κάνουμε μπάλες. Ωραία. Και τώρα ξεκινάμε να ανοίξουμε το φύλλο. Ανοίγουμε το φύλλο για να κάνουμε.
κάνουμε τη γέμιση, να βάλουμε τη γέμιση μέσα. Δεν χρειάζεται μεγάλο φύλλο, θέλει μικρό και να είναι μακρόστενο. Να μοιάζει σαν πυροσκή. Το σπανάκι και το κλείνουμε. Κατά αυτόν τον τρόπο για να μας κολλήσει, τώρα που έχουμε βάλει και το νερό γύρω γύρω, ήδη μας έχει κολλήσει. Τώρα είναι έτοιμο για ψήσιμο. Τώρα να βάλουμε με κιμά να το κάνουμε αυτό. Κάθε χρόνο που πάω στο χωριό πάντα ανάβω το σάτ και κάνω αυτές τις πίτες, κάνω τον ευριστέ, κάνω το σιρόν και έρχονται οι φίλοι μου και τρώνε. Είναι φανταστικό να έχεις καλούς φίλους και μια καλή μαγείρισα. Για να ετοιμάσει και να φάτε. Είναι πάρα πολύ ωραία, είμαι χαρούμενη όταν κάνω αυτά και ταΐζω τους φίλους μου, χαίρομαι πάρα πολύ. Διπυρώνουμε λίγο το σάτ. Πάμε να το διπυρώσουμε και αυτό για να το γυρίσουμε μετά, να είναι έτοιμο, για να μην ψαραθεί και να πάρει και γεύση. Και να πάρει και ωραία γεύση. Τώρα η μάνα λέει και δεν δίνει το παιδί. Αλλά αξίζει τον κόπο να κάνουμε και να
Μακάρι να κάνουμε ένα τραπέζι, να βρουν όλοι οι πόντι να πάνε. Γιατί μόνο αυτοί τα ξέρουν. Θα τα μάθουν και οι άλλοι. Θα μάθουν και οι άλλοι, ορίστε. Βλέπουν και φτιάχνουν. Γιατί αν δεν τα δεις και λέμε ότι είναι τα κατμέρε, δεν καταλαβαίνει ο άλλος. Οπότε τώρα βλέπουν όλη τη διαδικασία, όλη τον αγώνα που κάνουμε για να φτιάξουμε αυτή την πίτα. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά όμως είναι και νόστιμο. Αυτό έχει σημασία. Πολύ δυνατά. Θα γυρίζω και χωρίς σπάτουλα.